Και ξεκινάμε με τον Ζαφίρ το Μελά, ο οποίος μίλησε στο δικό μας Mr. Μπάκα, απαντώντας επί της ουσίας στα σχόλια που έκανε στη συνέντευξή του η Ναταλία Γερμανού μέσω της εκπομπής της στον Αλφα. Πάμε να θυμηθούμε τι είχε συμβεί. Φαντάζομαι έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες όλο αυτό που έχουν ξεσπάσει οι αποκαλύψεις για το θέατρο, για, γενικότερα για το χώρο του θεάματος. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά? Είμαι και με τις δυο τις πλευρές. Μια λαϊκή παροιμία λέει: αν την κουνήσει την ουρά σου, δεν. Μου είχε έρθει στούμφος με όλα αυτά που άκουσα. Ο κύριος Μελάς, πολύ καλός τραγουδιστής, είναι πατέρας κόρης. Δεν κάνει να τα λέτε αυτά, κύριε Μελά, γιατί έχετε κορούλα. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, πραγματικά το απέφχομαι, κάποιος πάει να την πέσει άσχημα στην κορούλα σας, εννοώ με τη βία να την ενοχλήσει. Και μετά του ζητήσατε εσείς το λόγο και αυτό σας απαντήσει: τα θέλει η κορούλα σου, Ζαφίρη, μου κούνησε την ουρίτσα της. Πώς θα νιώσετε εσείς? Μάλλον δεν κατάλαβε καλά η κυρία Γερμανού και με παραξήγησε πολύ άσχημα και μίλησε και άσχημα για το παιδί μου, για την κόρη μου. Και σας πληροφορώ μάλλον, κυρία Γερμανού, ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην κόρη μου, να είσαι σίγουρη ότι αυτός που θα το έκανε δεν θα ζούσε. Όχι από μένα, από την κόρη μου. Γιατί έχω μια κόρη αντράκι, μαγκάκι. Ας ζητήσει ένα συγγνώμη, κυρία Γερμανού, γιατί δεν είναι κακό να ζητά συγγνώμη. Δεν δίνω τέτοια δικαιώματα. Εγώ στο καμαρί μου μόνο μου και κλεισμένο με τον μάνατζερ μου και μπαίνει αυτό που θα μπορεί ναι, να μπει. Άλλο άνθρωπο εκτό, ξέρω εγώ, δεν μπαίνει κανένα στο καμαρί μου. Άρα θεωρεί ότι κάποιο δίνει δικαίωμα για να κάνει αυτό? Φυσικά. Γι' αυτό είπα ότι αν δεν κουνεί την ουρά σου. Εκεί αναφέρθηκα εγώ. Γιατί αν κι εγώ άνοιγα το καμπανί σου σε οποιονδήποτε, θα μπορεί να συνέβαινε και σε μένα. Ξέρω εγώ.